Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, η βουλευτής Κελκής του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνα Καθοπούλου εστίασε στις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και στα μειωμένα, όπως τα χαρακτήρισε, αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Η υγειονομική κρίση και τα περιοριστικά μέτρα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η αγορά στενάζει, επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα κλείσουν εντός του 2021, οι εργαζόμενοι είδαν τα εισοδήματά τους να καταβαραθρώνονται, 600 περίπου ασθενείς βρίσκονται σε καθημερινή βάση εντός των κλινικών ΜΕΘ και μέσα σε 40 μέρες έχουν φύγει από τη ζωή περισσότεροι από 2.500 συμπολίτες μας. Βέβαια, για κάποιους, όπως για τον Υπουργό Τουρισμού, ίσως αυτός είναι ένας μικρός αριθμός κατά δήλωσή του. Ίσως γιατί έχετε βάλει τον πήχη σε αυτή την κυβέρνηση ιδιαίτερα χαμηλά. Πάντως είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και ενώ κανείς θα περίμενε ο προϋπολογισμός του 2021 να είναι προσανατολισμένος έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αυτές τις συνέπειες της κρίσης που είπαμε, βλέπουμε τα εξής. Βλέπουμε δαπάνες για υγεία μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Δαπάνες για κοινωνική πολιτική και υπηρεσίες πρόνοιας μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Μηδενική στήριξη σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μισθωτούς, μακροχρόνιοι άνεργους, αγρότες.